Βρισκόμαστε στο Παλαιό Ελαιουργείο, στην Ελευσίνα, στην έκθεση Ελευσίνα Mon Amour, αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο, που είναι η κεντρική έκθεση της Ελευσίνας πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Το Μυστήριο 3, έκθεση σύγχρονης τέχνης, με 16 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, που δουλεύουν σε διαφορετικά μέσα, εγκατάσταση, ζωγραφική, φωτογραφία, φιλμ, εξωτερικά και εσωτερικά. Μία έκθεση η οποία αποτελεί, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα πορτρέτο της Ελευσίνας, ένα πορτρέτο των τελευταίων 200 ετών της Ελευσίνας, μέσα από την βιομηχανία της, μέσα από την κοινωνία της, μέσα από τις ιστορίες εργασίας, από τις ιστορίες μετανάστευσης, από το περιβάλλον της, και πώς η πόλη έχει αλλάξει. Σκιαγραφεί δηλαδή αυτές τις αντιθέσεις που ενυπάρχουν μέσα στην πόλη και μας δείχνει πώς η πόλη έχει αλλάξει από μία βιομηχανική πόλη η οποία έχει βιώσει και το τραύμα, αν θέλετε, πώς προσπαθεί να βρει τη σύγχρονη ταυτότητά της, πώς κοιτάει προς το μέλλον. Ο υπότιτλος, αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο, είναι βασισμένος σε ένα ήδη υπάρχον έργο, μάλλον στη σκιά, το φάντασμα ενός ήδη υπάρχοντος έργου εδώ στην Ελευσίνα, αυτοί οι τρεις κύκλοι, που ήταν ένα έργο που έκανε ο πολύ γνωστός Ιταλός καλλιτέχνης Μικελάντζελο Πιστολέτο το 2014 στα πλαίσια των Εσχυλίων, του Φεστιβάλ Τεχνών. Και η έννοια του Τρίτου Παραδείσου, όπως την αντιλαμβανόταν ο Πιστολέτο, αναφέρεται ως εξής. Ο πρώτος παράδεισος ήταν ο κόσμος όπου ο άνθρωπος ήταν σε αρμονία με τη φύση και τα ζώα. Ο δεύτερος παράδεισος είναι ο παράδεισος, τον βάζω εντός εισαγωγικών, στον οποίο βρισκόμαστε τώρα, όπου υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ της φύσης και του ανθρώπου. Και ο τρίτος παράδεισος, ο παράδεισος που αναζητούμε και αναζητά βέβαια και η Ελευσίνα και όχι μόνον, είναι αυτή η συνθήκη όπου ο άνθρωπος μπορεί να είναι σε αρμονία με το περιβάλλον και τη φύση. Όλοι οι τόποι μπορεί να είναι τόποι αγάπης και ακόμα και στο πιο σκληρό τοπίο, αν ψάξει κανείς ή αν προσπαθήσει, μπορεί να βρει και ποιήση και αγάπη και μαγεία. Και πιστεύω ότι υπάρχουν και τα τρία στην Ελευσίνα.